Κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι ψάλτες, χαίρετε. Σήμερα, στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενώ έναν εξαίρετο ψάλτη, έναν ψάλτη παραδοσιακό που αγάπησε την βυζαντινή μουσική και ασχολήθηκε πολύ με αυτήν. Έναν ψάλτη ο οποίος έχει ακούσματα από μεγάλους παραδοσιακούς ψάλτες, τον Χριστόφορο Κουτσουράδη, τον Θρασίβουλο Παπα-Νικολάου, τον Αθανάσιο Καραμάνη, τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο και τον αείμνηστο Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο. Κυρίες και κύριοι, είναι ο πρωτοψάλτης κύριος Γεώργιος Σιαπερόπουλος. Γιώργο μου, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, όντως. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω καταρχήν που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μου να έρθεις σήμερα εδώ στην Περαία, στο όμορφο χώρο της κυρίας Εύης Δουλκερίδου, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Έγλη της Περαίας, να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας μιλώντας μας πιο αναλυτικά για τα πρώτα χρόνια επαφής με τη βυζαντινή μουσική. Ναι. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τις υπέροχες εκπομπές που μας παρουσιάζεις. Ευχαριστώ που παρουσιάζεις όλους εμάς, τους διακόνους του Ιερού Αναλογίου, όπως λέω εγώ, το έργο μας, αν κάναμε κάποιο έργο τέλος πάντων, και να ευχαριστήσω και την Πεμπτουσία για την προσφορά της στον χώρο της Εκκλησίας. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μεγάλη τιμή που έρχεστε και κάνουμε αυτή την κουβέντα πάνω στα ψαλτικά. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις πώς ξεκίνησες την βυζαντινή μουσική, τα ψαλτικά σου χρόνια. Γιατί στην αρχή ξεκίνησες όπως όλοι μας, έτσι, συχνώντας το αναλόγιο πάνω. Όχι, ξεκίνησα σχετικά μεγάλος. Στην εφηβεία να πηγαίνω σε αναλόγιο. Ναι. Δεν σκεφτόμουν να γίνω ψάλτης ποτέ. Βέβαια από μικρό παιδί πήγαινα στην ενορία μου τότε, τον Άγιο Ελευθέριο Ντεπό, γιατί τώρα μας έχει πάρει ο Άγιος Φώτιος στην παραλία ενορία. Και εκεί τότε ήταν ο Χριστοφόρος ο Κουτζουράδης, πρωτοψάλτης του ναού, ένας πολύ μεγάλος ψάλτης που πέρασε από τη Θεσσαλονίκη. Και εγώ παιδάκι τότε, βέβαια δεν έμπαινα ούτε στο ιερό ούτε παπαδάκι, αλλά μου άρεσε, καθόμουν μπροστά εκεί στο Σολέα, στο Κάγκελο, ναι, κάτω, και έβλεπα τον Κουτζουράδη να ψάλει, τον Καμάρο, να μου άρεσε πολύ αυτό που άκουγα. Ναι. Και αισθανόμουν ένα θαυμασμό και έλεγα, τι πράγμα είναι αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος, που εμένα ούτε καν με περνούσε από το νου ότι κάποτε μπορεί και εγώ να ψάλω. Ναι. Να ψάλεις και να ασχοληθείς τόσο που να γράφεις και βιβλία κιόλας. Ναι, και βλέπω, ναι, αναφέρομαι τον Κουτζουράδη. Να αναφέρω και τον αριστερό τον ψάλτη, τον λαμπαδάριο που είχε τότε, ναι, Θεόδωρος Σουτζίδης, ένας πολύ καλός ψάλτης. Από τη στιγμή που είναι απέναντι στον Κουτζουράδη, ναι, φανταζόμαστε, βέβαια, τόσα χρόνια, βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός ψάλτης. Και μια που το λέμε και αυτό, να θυμηθώ και το εξής, ότι μια μεγάλη Τρίτη θυμάμαι τον Χριστοφόρο τον Κουτζουράδη στην Κασιανή να κατεβαίνει, να πηγαίνει αριστερά δίπλα στο λαμπαδάριο και να λένε από εκεί το τροπάριο της Κασιανής. Πήγε αριστερά. Πήγε αριστερά. Ναι, γιατί είναι κανονικά το τροπάριο της Κασιανής, είναι του αριστερού. Όπως όλα των αποστήχων τα δοξαστικά είναι του αριστερού χώρου. Του αριστερού είναι, ναι, ναι. Και μάλιστα και ο Ταλιαδόρος μας έλεγε, όταν θα πάρετε ψαλτήρι αριστερό και έχετε τα κότσια, ναι, θα μπορείτε να το διεκδικήσετε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι, ας πούμε, δεν ασχολήθηκα την αρχή με τη μουσική. Μετά αργότερα πιο μεγάλος, λίγο άρχισα να βοηθάω, ναι, να πηγαίνω στο ψαλτήρι έναν εσπερινό καθημερινής, ένα εσπερινό Σαββάτου, ναι, εάν έλειπε ένας από τους δύο τους ψάλτες, ναι, και έτσι να βοηθάω, να μαθαίνω κανένα προσώμιο δίπλα σε κάποιον που ήξερε. Ναι. Α, πήγαινες έτσι δηλαδή? Ναι, ναι, όπως... ναι, ναι. Δηλαδή πρακτικά, μέχρι την εφηβεία μου, ας πούμε. Μετά πήγα στρατό και μετά το στρατό άρχισα να το σκέφτομαι σιγά σιγά. Και κάποιοι φίλοι σε προέδρεψαν μετά να ασχοληθείς και με την παρασημαντική. Αυτό είναι πολύ αργότερα. Είναι αργότερα αυτό. Με παρότριναν πάρα πολύ να πάω, ναι, να ασχοληθώ με την παρασημαντική. Είναι καλά το είπες, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολλοί φίλοι και ιερείς και παιδιά έτσι από τα κατηγητικά μέσα από την εκκλησία. Ναι. Ο Θρασίβουλος ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε μετά τον Κουτζουράδη στον Άγιο Ελευθέριο,
ο οποίος με ήξερε, πήγαινα στο ψαλτήρι, έλεγα, μου αφινέψελα κάποια πράγματα. Και αυτός μου έλεγε, ρε Γιώργο, ψάλλεις, έχεις ωραία φωνή, θα είναι πιο εύκολο για σένα να πας να μάθεις μουσική, να πάθεις. Γιώργο, θέλω να μου πεις, σε παρακολουθώ πολύ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πραγματικά έτσι βλέπω ότι εκφράζεις μία εκτίμηση, ένα σεβασμό στον άρχοντα το Φώτη και Τσετζή. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό, διότι ξέρω, γνωρίζω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το ορόσημο για σένα που ξεκίνησες τη βυζαντινή μουσική σοβαρά. Μίλησε μας λίγο για τον άρχοντα το Φώτη του Κετζετζή. Το Φώτη του Κετζετζή τον γνώρισα γύρω στο 1980, όταν ήταν πρωτοψάλτης στο Ίδρυμα της Παναγίας της Τίνου. Τίνου, ναι. Ναι. Εγώ τον καιρό εκείνο ξεζόμουν στην Αγία Σοφία λόγω γνωστού ιερέως. Ναι. Βοηθούσαμε στο ιερό. Μεγάλος στην ηλικία, 30 βέβαια. Ναι. Εκεί είχα πάει στην Τίνο, πήγα πολλές φορές βέβαια, έτυχε να πάω Κυριακή και πήγα στην εκκλησία και σκεφτόμουν στον δρόμο ότι μετά τον Ταλιαδόρο, τώρα που ακούω εγώ κάθε Κυριακή, ναι, τι μπορεί να προσφέρει ένα νησί, τι ψάτι μπορεί να έχει, ναι, ένα νησί. Ναι, ναι. Ναι. Έτσι σκεφτόταν το μυαλό μου δηλαδή, ναι, τότε. Ναι, ναι. Και πηγαίνω εκεί και μπαίνω έκπληκτος. Έκπληκτος, ναι. Με το μεγαλείο αυτό, με τη φωνή, τη φωνή κυρίως τότε, γιατί εγώ δεν ήξερα ακόμα μουσική. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Θυμάμαι ότι είχε ένα ηχοπλάγιο του Δευτέρου εκείνη την Κυριακή. Άκουσα ένα χειρουργικό υπέροχο. Βέβαια. Δεν μπορώ να το θυμηθώ φυσικά. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Το απόγευμα ξαναπήγα εγώ στην παράκληση και ήταν εκεί ο Φώτης ο Κετζετζής και δειλά-δειλά πήγα στο ψαλτήρι. Μου λέει, ψάλετε. Λέω, άρχοντα, κάτι έτσι, πώς το λένε, πρακτικά, ναι, πρακτικά. Και μου έδωσε κάποιες οδές εκεί, είπα, έψαλα, μετά μιλήσαμε λιγάκι, μου είπε, γιατί δεν μαθαίνεις μουσική. Ίσως ήταν ο τελευταίος, δηλαδή, αυτός που τελικά μου έδωσε την τελική όθηση για να ξεκινήσεις, ναι, σοβαρά επιτέλους. Ακριβώς, ναι, ναι. Αγόρασα κάποιες καθέτες τότε, κατεβαίνοντας, φεύγοντας από την εκκλησία. Ναι. Και στεναχώρια μου ήταν ότι είχα τις κασέτες και δεν είχα αυτοκίνητο να τις παίξω. να τις ακούσω στην Τίνο. Ναι, ναι. Ναι. Και ήρθα Θεσσαλονίκη, άκουσα εκεί, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Κάποια στιγμή του γράψα, γιατί είχα τη διεύθυνση και του γράψα δύο λόγια. Προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει τέλος πάντων ποιος είμαι. Μου είπε τι ψάλλει, από πού τα ψάλλει αυτά που ψάλλει. Μου είπε ότι κάποια ήταν δικά του, ένα χειρουργικό, κάποια λειτουργικά. Τον ζήτησα αν μπορεί να μου τα στείλει, μου τα έστειλε. Και από εκεί πέρα δημιουργήθηκε μια φιλία με τον άρχοντα, ναι, μεγάλη. Προέτρεψε πολύ κόσμο και έβγαλε πάρα πολλούς μαθητές ο άρχοντας Φώτης ο Κετζετζής. Μου έρχεται έτσι ενδεικτικά στο μυαλό ο Νίκος ο Μπάντρας, μαθητής του Φώτη του Κετζετζή. Μου έρχεται ο Λάζαρος ο Κουμεντάκης, που μου λέγανε ο Κετζετζής και ο Κετζετζής, ο μεγάλος δάσκαλος κτλ. Εγώ δεν τον γνώριζα, ήμουνα μικρός, ναι, τότε, αλλά παίρνω αφορμή από αυτό, Γιώργο, που είπες προηγουμένως με τον άρχοντα το Φώτη τον Κετζετζή και πραγματικά θυμάμαι ήμουν λαμπαδάριος με τον αείμνηστο τον Ηλία του Γιούρκο που ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τότε και κατέβαινε από το ψαλτήρι και πήγαινε και έψαλε από το αριστερό ψαλτήρι για να ψάλει ο Φώτης ο Κετζετζής. Έχει βγάλει πάρα πολλούς μαθητές που τον αγαπάνε όπως και εσύ τον αγαπάς. Ναι. Είναι και ταπεινός άνθρωπος. Πολύ. Τον κάλεσα εγώ στον Άγιο Νικόλο εδώ στη Θέρμη όταν ήμουν. Γιατί ο παππούλης εκεί, ο ιερέας, τον ήθελε πάρα πολύ. Τον είχε ακούσει και τρελάθηκε ο πατέρας Πορφύριος. Ναι. Και ενώ ήρθε, τον κάλεσα να ψάλει, με λέει, ανέβα να ψάλεις. Με άρχοντα σε φωνάξε με. Ήθελα... Δίπλα θα του καθίσω, θα πάω αριστερά. Σου έχω μια έκπληξη. Θέλω λιγάκι να ακούσουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον άρχοντα, το Φώτη, τον Κετζετζή, να δούμε τι είπε για σένα. Το γνωρίζω γύρω στο 1980, μιλάμε 40 τόσα χρόνια και εξαιρετικός ο κύριος. Μπορώ να πω κάτι ότι εξαιτίας μου ξεκίνησε και μπήκε στο δρόμο της ψαλτικής τέχνης. Όταν έψαλα εγώ στην Παναγία της Τίνου ως πρωτοψάλτης και έχω αφήσει μια εποχή εκεί, σπουδαία εποχή, ήρθε προσκυνητής και ανέβαινε επάνω Σάββατο Εσπέρας και πλησίασε στο αναλόγιο. Εκεί γνωριστήκαμε και από εκεί και πέρα γίναμε σε στενή φιλία.
Αυτό που έχω να πω είναι ότι η εξέλιξή του ήταν και είναι μέγιστη, μέγιστη. Ενεγράφη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης και παρακολούθησε σε όλους τους άρχοντες, από Αθανάσιο Καραμάνη τον Αείμνηστο, επίσης τον Αείμνηστο Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο και τον Αείμνηστο Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Τους είχε όλους καθηγητάς, τελείωσε τη σχολή του και συνεχίζει ακάθεκτος σαν πρωτοψάλτης, αλλά έχει αναδειχθεί και σε πολύ σπουδαίος καταγραφέας, γράφει μουσικές συνθέσεις για τις οποίες εγώ έχω εκπλαγεί. Και το μόνο που μπορώ να πω με κεφαλαία γράμματα ότι αξίζει ένα μεγάλο έδιε στο Γιώργο το Σιαφερόπουλο, που είναι σημαντικός στην ψαλτική τέχνη, πάρα πολύ σημαντικός. Από μένα έχει πολλά μπράβο δηλαδή. Αυτός ήταν ο άρχοντας ο Φώτης ο Κετσετζής που μίλησε με τόσο καλά λόγια, Γιώργο, για σένα. Σε εκτιμάει πάρα πολύ. Πραγματικά με συγκίνησε. Ναι. Δηλαδή να ακούσει αυτά τα λόγια από έναν τεράστιο άνθρωπο, ναι. Τεράστιο ψάλτη. Τεράστιο ψάλτη και στο έργο του και στις γνώσεις του, στη φωνή του, στον Θείο Δώρο που του έδωσε ο Θεός. Που τέτοιες φωνές παρουσιάζονται μια φορά, ναι, στον κόσμο. Δίνει βήμα. Δεν θα βγει δεύτερος Κετζής, όπως δεν θα βγει δεύτερος Ταλιαδόρος. Είναι, τι να πω, όταν ένας τέτοιος άνθρωπος μιλάει με αυτά τα λόγια για μένα που δεν αξίζω τίποτα, προσπαθώ, ναι, να κάνω κάτι τέλος πάντων. Είναι ταπεινός. Είναι πολύ ταπεινός. Και η ταπεινή έτσι είναι πολύ μεγάλη. Ο Φώτης ο Κετζετζής είναι ένας πραγματικός άρχοντας. Λοιπόν, εμείς κάτω στην Αθήνα τον εκτιμούμε απεριόριστα, οι ψάλτες. Λοιπόν, και ο Θεός να του δίνει έτσι δύναμη να τον χαριτώνει για να μπορεί να ψάλει και εμείς να τον ακούμε και να παίρνουμε από αυτόν. Ακριβώς. Μα τον κάλεσα στον Άγιο Νικόλαο όταν έψελνα, γιατί τον είχε ακούσει ο πατήρ Πορφύριος Ορφανός και ήθελε να τον φέρει στην εκκλησία. Και όταν τον πήρα στην εκκλησία, το Φώτη, με λέει: ανέβα πάνω και εγώ θα καθίσω δίπλα. Ναι, ναι. Όχι, άρχοντα, ναι, του λέω. Θέλουμε να σε, ναι, ναι, καμαρώσουμε σήμερα, ναι, να μας ψάλεις. Τόσο ταπεινός. Ναι. Είναι ταπεινός. Είχε έρθει σε ένα μνημόσυνο στον Άγιο Δημήτριο των Όπλων, όπου είχα την πρωτοψαλτία εκεί και είχα τους μαθητές μου κτλ. Και ξαφνικά μου είχαν πει ότι θα έρθει ένας ψάλτης, δεν ήξερα ποιος ψάλτης είναι. Και τον είδα μετά από κάτω. Ειλικρινά σου μιλώ, κατέβηκα κάτω και τον ανέβασα στο ψαλτήρι επάνω, έτσι μόνο και μόνο για να τον ακούσουμε να ψάλει. Να είναι καλά, να είναι καλά. Να είναι καλά. Ευχαριστώ, άρχοντα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, Γιώργο, να ακούσουμε ένα ηχητικό και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε πάλι μαζί. Η αγάπη σου για τη βυζαντινή μουσική σε κάνει να ασχοληθείς και με τη συγγραφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μίλησέ μας για το έργο σου αυτό. Ναι. Ξεκίνησα όταν ανέλαβα καθήκοντα πρωτοψάλτου στην Ιερά Μονή Αγίας Θεοδόρας στη Θεσσαλονίκη στο Καθολικό. Ξεκίνησα να γράψω τα δοξαστικά της πανηγύριος, της εορτής,
της Αγίας Θεοδόρας, το οποίο δεν υπήρχαν σε μουσικά, τα έψαξα. Ναι. Και σιγά σιγά έτσι, χωρίς να έχω βέβαια τις πολλές γνώσεις, από εδώ και από εκεί μπόρεσα να γράψω τα τρία δοξαστικά. Τα δοξαστικά, ναι. Και μετά σιγά σιγά, με τον χρόνο, ναι, προσπάθησα και σιγά σιγά έκανα ένα έργο, αν μπορεί να λεχτεί ένα έργο. Για πες, τι έχεις γράψει? Έχω γράψει χερουβικά, 9 χερουβικά, ένα στον κάθε ήχο, συν δευτερόπρωτο. 9 σύνολο, ναι. 8 κοινωνικά. Έχω γράψει δοξαστικά. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δερματόδετο, πολύ ωραία. Και βλέπω μέσα ότι και η τυρατούρα, η εκτύπωση είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό το έχει κάνει ο Σταμούλης στην Αθήνα. Αυτός έχει επιμεληθεί. Εγώ τα έγραψα, ναι, του τα έστειλα του Σταμούλη και αυτός έχει κάνει, ναι, τη βιβλιοθήκη. Και βλέπω ότι είναι και έγχρωμο μέσα, έχει βάλει τα ιστοκρατήματα μέσα. Είναι έγχρωμο, ναι. Λοιπόν, με τους σελιδοδείκτες. Πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή. Ναι. Λοιπόν, και έχεις βάλει και το να κάθεις στο ύμνο. Και έχω και κάθεις στο ύμνο, ναι. Έχεις το να κάθεις στο ύμνο. Εποφελούμε λιγάκι που μου είπες προηγουμένως ότι η συγγραφική σου η ιδιότητα ξεκίνησε τότε που ήσουν στην Αγία Θεοδώρα, πρωτοψάλτης. Πες μας λιγάκι, σε ποιες ενορίες έχεις ψάλει? Ναι, ξεκίνησα το 81 με 84, ήμουν στον Άγιο Αντώνιο, το χωριό επάνω. Μετά από εκεί πήγα στην Αγία Θεοδώρα 84 με 2001. Εκεί ξεκίνησα το 84, τελείωνα τη σχολή. Τη σχολή της Μητροπόλης Θεσσαλονίκης. Mm. Και τότε ήταν ηγούμενος ο πατήρ Αθανάσιος ο Παπαθανασίου, αν τον ήξερες. Ήταν και στον Άγιο Ελευθέριο προϊστάμενο στον ΤΕΠΟ. Έκανε και ηγούμενο στην Αγία Θεοδώρα. Ναι, ήταν προϊστάμενο στην Αγία Σοφία. Μάλιστα. Και μου λέει, δεν είχε ψάλτη τότε. Μου λέει, θα τα καταφέρεις? Λέω, πάτερ μου, θα προσπαθήσω. Και έτσι ξεκίνησα στην Αγία Θεοδώρα 17-18 χρόνια πόσο ήτανε. Ναι. Και μια που το ανέφερα τώρα, να πω ότι ο πατήρ Αθανάσιος, ο Παπαθανασίου και ο Φώτης ο Κετσετζής, μπορώ να πω ότι διαμορφώσανε την ερωψαλτική μου πορεία. Την πορεία, ναι. Γιατί αν δεν ήταν ο Κετζής, ίσως να μην πήγαινα στη σχολή. Ναι. Αν δεν ήταν ο πατήρ Αθανάσιος, ίσως να μην έψελνα σήμερα. Μάλιστα. Μετά... Και μετά από εκεί έκανα το 2001 μέχρι το 2004 στο Μεσαίο, στο Κιλκής. Α, πήγες Κιλκής. Ναι, ναι. Ένας φίλος ιερέας εκεί δεν είχε, εκείνο το διάστημα δεν έψελνα. Και από το 4 μέχρι και το 17 ήμουν στον Άγιο Νικόλο Θέρμης. Παράλληλα με την συγγραφή έκανες και συνεχίζεις και κάνεις και ηχογραφήσεις. Έχεις στούντιο εσύ ηχογραφήσεων? Πώς κάνεις όμως και ακούγεται έτσι ο ήχος? Έχω ένα πολύ καλό μικρόφωνο, ναι, και μια κάρτα ήχο στον υπολογιστή. Και θα γράψεις στον υπολογιστή. Ναι. Ασχολείσαι δηλαδή με τις ηχογραφήσεις ύμνο, αλλά σε έχω ακούσει όμως και σε κάποιο ραδιόφωνο σε είχα ακούσει κάποια στιγμή. Τα δίνεις σε ραδιόφωνο? Όχι. 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 Στην Αγία Λυδία? Στην Αγία Λυδία, ναι. Όταν ξεκίνησα να κάνω κάποιες κασέτες τότε και η Αγία Λυδία ξεκινούσε τότε ο σταθμός. Ναι. Και δεν ξέρω, είχα γνωριστεί κάπου εκεί με τις αδερφές και μάλιστα, με ζητούσανε. Όλα αυτά είναι παλιά δηλαδή. Μάλιστα. Που ίσως κάποιοι δεν μ' αρέσουν και τώρα και λέω δεν έπρεπε να λέγονται. Κατάλαβα. Γιώργο, τι είναι αυτό που σε έλκει στη βυζαντινή μουσική εσένα? Είναι ο μουσικός πλούτος, είναι η φυσική ομορφιά, είναι η πίστη στο Θεό? Εσένα προσωπικά τι σε έκανε να την αγαπήσεις τόσο πολύ τη βυζαντινή μουσική? Καταρχήν είναι η πίστη. Το ότι πας στην εκκλησία. Και να, μια που το λέμε τώρα αυτό, να πούμε και δύο λόγια για τους γονείς, οι οποίοι είχα κάποιους γονείς που με οδήγησαν εκεί. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που πας στην εκκλησία, έτσι, από εκεί εξαρτάται. Και πιστεύεις. Και όταν υπάρχει ένας καλός ψάλτης όπως ο Κουτζουράδης και ακούς και χαίρεται και φρένεται η ψυχή σου, ναι, νομίζω από εκεί. Βέβαια και η μουσική οπωσδήποτε. Αφού όμως το θέτεις έτσι από τους γονείς, θα σου πω και το άλλο. Ένας ψάλτης θα πρέπει να έχει και πνευματική ζωή, δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί. Εμείς δεν έχουμε και φήμη ότι κατεβαίνουμε, όχι, εύκολα από το αναλόγιο. Όχι. Ναι, δηλαδή θα πρέπει δηλαδή να έχουμε μια ζωή έτσι πνευματική, ναι, αφού ψέλνουμε, μιλούμε το Θεό, εκπροσωπούμε το λαό. Σίγουρα.
Λοιπόν, Γιώργο, πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό δικό σου και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε και... στο Σωματείο Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης μέχρι το 2000 και είχες συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες, μετά απεχώρησες από το Σύλλογο. Θεωρείς ότι κάτι θέλει ανανέωση στον τρόπο λειτουργίας και στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε ίσως? Όχι, δεν αποχώρησα για κάποιους λόγους που αφορούσαν εμένα και το Σύλλογο. Απλά ήμουν πολλά χρόνια, κουράστηκε, θέλει απαιτήσεις. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα να πηγαίνεις στις πρόβες. Βλέπεις ότι άλλοι δεν πάνε. Δεν φταίει ο σύλλογος. Ναι, ναι. Είναι κάποιοι που δεν πάνε στις πρόβες. Άλλος πάει, άλλος δεν πάει. Είναι 50-60 άτομα και τη μια πρόβα πάνε 20, την άλλη πάνε άλλοι 20. Ναι. Αυτό με πείραζε εμένα, με ενοχλούσε. Γιατί εγώ ήμουν πάντα... Δεν με πείραζε ο σύλλογος. Αλλά από το 2000 που σταμάτησα να εργάζομαι, όχι γιατί βγήκα στη σύνταξη, απλά σταμάτησα, και αφού είχα την εκκλησία τις Κυριακές και τις γιορτές, σκέφτηκα ότι τον υπόλοιπο χρόνο μου τις καθημερινές θα μπορούσα να τις διαθέσω κατά άλλο τρόπο, κάποιες εκδρομές, κάποια αυτά. Οπότε... Κατάλαβα. Τα σωματεία και οι σύλλογοι είναι συνδικαλιστικά όργανα. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος από τη δράση τους ή θα περίμενες κάτι περισσότερο εσύ? Πιστεύω ότι εντάξει, θα μπορούσαν κάποια πράγματα σε κάποιες αδικίες που γίνονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, γιατί εντάξει, και η Εκκλησία οργανισμός είναι, αδικίες παντού γίνονται. Όμως έχει κάνει και έργο όσον αφορά το πολιτιστικό έργο, δηλαδή. Πολιτιστικό έργο έχει κάνει. Έχω ωφεληθεί. Ναι. Έχω ωφεληθεί, διότι όταν κάναμε ας πούμε τις εκδηλώσεις και διεύθυνε ο Ταλιαδόρος, ο Καραμάνης, ο Χρήσανθος, ο Νέστορος, ο Παλαιξίων, το πούμε για αυτόν. Ναι. Μάθαμε μαθήματα, μάθαμε να διαβάζουμε, ναι. Μάθαμε κάτι άλλο. Ναι. Το τελευταίο... Μάθαμε να ψάλουμε όλοι μαζί. Η τελευταία επιτυχία, Γιώργο μου, ήταν στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά που κατατάχθηκε η βυζαντινή μουσική μαζί, με την Κύπρο. Βεβαίως. Ναι, ναι.
Βεβαίως. Το 2019. Μεγάλο επίτευγμα. Μάλιστα. Ας φύγουμε όμως από τις συνδικαλιστικές ερωτήσεις και αν και θεωρώ ότι στο λειτουργήμα του ψάλτη ο όρος συνδικαλισμός είναι βαρύς και δύσκολος να ερμηνευτεί, όμως τον έχει δεχτεί και η Εκκλησία μας και έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ στους συλλόγους. Μάλιστα στην Αθήνα μας έχει δώσει και γραφεία και για το Σύλλογο και για την Ομοσπονδία. Είναι δίπλα μας η Εκκλησία. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την σύγχρονη τεχνολογία που εσύ την κατέχεις πάρα πολύ καλά. Ίντερνετ, τάμπλετς, κομπιούτερ, ψηφιακοί, Ισοκράτες, κινητά τηλέφωνα. Μίλησε μας λίγο για αυτά. Για τον Ισοκράτη να πούμε. Πες για τον Ισοκράτη. Να πούμε για τον Ισοκράτη. Είναι ένα βοήθημα για τον ψάλτη. Το σημερινό τον ψάλτη που δεν έχει άτομα να ισοκρατούν. Που το να ισοκρατήσει είναι δύσκολο. Δηλαδή το να βρεις έναν Ισοκράτη είναι πιο εύκολο να ψάλεις παρά να ισοκρατείς. Να λέμε τα πράγματα σωστά, με το όνομά τους. Ναι. Όταν δεν έχεις κάποιον να σε βοηθήσει που να μπορεί να σε βοηθήσει, ο Ισοκράτης είναι ένα αγκαίο βοήθημα. Όταν ήρθα όμως στην εκκλησία σου, εσύ δεν είχες, γιατί είχες επάνω κόσμο είχες όταν είχα έρθει στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, είχες 5-6 άτομα. Δεν θυμάμαι τότε αν τον είχα ακόμα. Δεν είχα ακόμα. Αλλά όταν έχεις κόσμο είναι φυσιολογικό να μην. Και ο κόσμος να μπορεί. Να μπορεί και ο κόσμος. Ενώ ο Ισοκράτης θα χτυπήσει το μπα και θα είναι πα. Έτσι, δεν μπράβο. Υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Δηλαδή, ναι, αν δεν έχει έμπειρο Ισοκράτη άνθρωπο και είσαι μόνο. Δηλαδή, το να ψάλω εγώ τώρα. Μιλάμε ένα παράδειγμα, την Κασιανή στην Αγία Θεοδόρα. 20 λεπτά. Και 20 λεπτά και να έχω φύγει δύο τόνους επάνω. Ναι, γιατί είσαι Ισοκράτη κιόλας. Όχι, γιατί ένα παιδάκι φώναζε και τσίριζε γύρω. Έκλαιγε το καημένο. Τι θα το κάνουμε το παιδάκι. Αν είχα όμως τον Ισοκράτη, θα είχα φύγει. Έτσι, έτσι, σωστό. Τώρα και το τάμπλετ είναι πια καλή αυτή. Αν και εγώ είμαι πιο πολύ του βιβλίου. Ναι. Εντάξει, με σύνεση και με μέτρο, δηλαδή αν πας να έχεις το κλείσει και δεν κουβαλάς βιβλία, έτσι. Ναι, για τέτοια περίπτωση δεν το συζητώ καθόλου. Ναι. Αλλά στην εκκλησία, ας πούμε, θα προτιμούσα το βιβλίο. Το βιβλίο. Γιατί την έχω πάθει και από τάμπλετ. Να σβήσει, ε. Να σβήσει και να μην ανάβει. Και να μην ανάβει. Καλά, τώρα στον έμπειρο ψάλτη και μένα μου έχει τύχει που πέσε κάτω και δεν άναβε. Αλλά αμέσως ήρεμα τα βιβλία. Αλλά ήμουν έμπειρος. Είχα 25 χρόνια πίσω με βιβλία. Άμα είσαι έμπειρος, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Έτσι και να το πω κάτι λίγο, να γελάσουμε λίγο. Σωστά, θυμάμαι σε μια εκδήλωση του Νταλιαδόρο να ψέλνει το δοξαστικό από το Δούλη Κύριον, νομίζω. Ναι. Και είχε ένα αναλόγιο εκεί, είχε τις παρτιτούρες απάνω εκεί και ξαφνικά πατούσε σε ένα, πώς το λένε, υποπόδιο, πώς το πούμε, ναι. Κάποια κίνηση γυρνάει αυτό και χάνει την ισορροπία του και του φεύγουν όλα τα χαρτιά. Άκου. Και ατάραχος συνεχίζει τα ψάλι, ναι, κάνει μία έτσι, βέβαια. Πιάνει όλα τα χαρτιά και τον αβάζει επάνω. Γιατί είχε την εμπειρία. Βέβαια. Ήξερε το μάθημα απ' έξω. Ο Καραμάνης έλεγε ότι αν δεν ξέρετε ένα μάθημα απ' έξω, μην πάτε το ψάλι. Ναι. Γιώργο, η ευρωπαϊκή μουσική χρειάζεται στους ψάλτες, είναι απαραίτητη. Η ορθοφωνία, η φωνητική, θεωρείς ότι είναι απαραίτητα στην εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής ή αλλοιώνει το φυσικό ψάλτη, το αλλοιώνει το ύφος. Ποια η γνώμη σου? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως πολλούς μεγάλους ψάλτες που δεν ασχολήθηκαν ούτε με ορθοφωνίες, ούτε δεν με... Δεν ασχολήθηκαν. Και εμένα μου έχουν πει ότι στο Πατριαρχείο και στην Κωνσταντινούπολη γενικά δεν, ναι, είχαν έτσι οδεία να πηγαίνουν να κάνουν ορθοφωνίες και τέτοια. Όχι. Λοιπόν, μεγάλοι ψάλτες που οφικοί αλλοί. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε και το παράδειγμα του προηγούμενου, του πρώην πρωτοψάλτη του Πατριαρχείου. Ναι, του Αστέρι, ο οποίος είχε κάνει ορθοφωνίες, ναι, και δεν φαινόταν ότι αλλοιώνεται το ύφος. Δηλαδή, νομίζω ήταν κλασικό τραγουδιού κάτι, νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι, ο Αστέρης. Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι άμα κάνεις ορθοφωνίες φωνητικές και τα λοιπά, δεν κουράζεσαι και κρυωμένος να είσαι, μπορείς να ψάλεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω να το σχολιάσω το θέμα, απλά ξέρω, μάλιστα, ότι δεν πολύ δεν... Ωραία. Κάτι άλλο θα ήθελα να μας πεις. Επειδή έχεις κάνει σε πάρα πολλές χοροδίες και είχες και εσύ χοροδίες, στην σημερινή λατρεία της Εκκλησίας μας βλέπουμε ψάλτες άντρες και όχι γυναίκες. Ενώ βλέπουμε πολλές γυναίκες να μαθαίνουν βυζαντινή μουσική. Ναι. Κατά τη γνώμη σου πρέπει να ψάλουν στις εκκλησίες γυναίκες να κατέχουν αναλόγια ή μήπως είναι σε εισαγωγικά αμαρτία? Αμαρτία, εντάξει,
Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να ανεβαίνουν στο αναλογείο. Οι κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι δεν, η γυναίκα δεν ψάλλει στην Εκκλησία. Έτσι λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Ναι. Από μήπως, ό,τι ξέρω. Μήπως, τώρα... μήπως εννοούν να ομιλεί με, από άμβονος η γυναίκα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εσύ είσαι υπέρ. Μετά κάποιοι ανεβάζουν στα ψαλτήρια τους γυναίκες. Βλέπω, ναι. Έχει κάποια πράγματα που με ενοχλούν ίσως σε κάποιους ναούς. Εντάξει, έχω παρατηρήσει τελευταία. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα άλλο ηχητικό, πάλι δικό σου, και σε σύντομο χρονικό διάστημα είμαστε και πάλι μαζί. Αξίων εστίνος αλήθος Κάποιοι ψάλτες προσπαθούν να δώσουν στη βυζαντινή μουσική ένα ύφος νεωτερίστικο, που είναι και πιο εύβοιχο. Συμφωνείς με αυτό? Νεωτερίστικο. Νεωτερίστικο εννοώ παρεσφρίονται μέσα στοιχεία από την ευρωπαϊκή μουσική και είναι πιο... Με δεύτερες φορές και τέτοια αυτά. Με δεύτερα, ναι, ναι, πιο ευρωπαϊκά, πιο συγκερασμένη κλίμακα. Πιο συγκερασμένη, ναι. Ναι. Αν συμφωνείς με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν θα συμφωνούσα έτσι. Ναι. Δεν θα συμφωνούσα. Τώρα, επειδή χθες άκουσα, δεν πήγα εκκλησία και άκουσα από μια εκκλησία τον ακάθιστο. Την ωραιότητα. Την ωραιότητα, ναι. Και στο τέλος κάνανε μια διαφωνία, είναι... ναι. Εντάξει. Εκεί είναι εναρμόνιο ο ήχος. Αρέσει και στον συγκερασμένη κλίμακα. Οπότε η διαφωνία. Πάει, ναι, και αρέσει και λίγο και στον κόσμο. Το έκανα και εγώ μερικές φορές, είναι η αλήθεια. Πραγματικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου είπες για την πνευματικότητα προηγουμένως. Μου απάντησες ότι πρέπει εμείς οι ψάλτες να έχουμε και την αναγκαία πνευματικότητα, γιατί είμαστε ψάλτες, υμνούμε το Θεό. Δεν θα μπορούσαμε, θα πρέπει να εξομολογούμε, θα ανακοινωνούμε, να τηρούμε έτσι μια μυστηριακή ζωή και να προετοιμαζόμαστε πριν ανεβούμε στο αναλόγιο. Θα ήθελα να μου πεις τώρα, τι θα συμβούλευες εσύ τα νέα, τα παιδιά? Είναι δύσκολο κάποιος να ξεκινήσει τώρα να μάθει η βυζαντινή μουσική? Νομίζω ότι όλο στο ξεκίνημά του, ό,τι και αν διαλέξει κάποιος να κάνει,
Η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Η αρχή είναι δύσκολη. Μετά όμως. Η αρχή είναι δύσκολη. Εντάξει, και στη Βυζαντινή είναι μια δύσκολη μουσική. Η Βυζαντινή μουσική είναι μια δύσκολη. Και αν κάποιος όπως εγώ, ας πούμε, ξεκινήσει λίγο πρακτικά να ψάλει. Ναι. Και αναγκαστείς να πας να μάθεις μουσική και αρχίσεις στην κλίμακα ή παβουγάδι και αντιστρόφος, λες, αρχίζεις και ζορίζεσαι. Όταν όμως αρχίζεις μετά σιγά σιγά να ψάλεις και πεις στο ένα σηματάριο και πεις ένα κυριακή. Γίνεται πιο ευχάριστο. Ναι. Μετά αρχίζει και ναι. Στην αρχή είναι κουραστικό, βαρετό για κάποιον που ήδη ψάλει πρακτικά. Ναι. Βέβαια είναι δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Και όσο προχωράει, όσο έχεις ένα κείμενο, δύσκολο κείμενο, γιατί υπάρχουν πολλά δύσκολα κείμενα στην ψαλμοδία μας. Ναι. Με φθορές, με. Εγώ και εγώ ενδιάμεσα στα παιδιά του πρώτου έτους που κάνουν μόνο μελωδικές ασκήσεις, τους κάνω και αποστήθους, απολυτικία, προσωμία, να τα μαθαίνουν. Ναι. Όπως στο σχολείο μαθαίναμε οδική εμείς και μαθαίναμε κομμάτια απ' έξω. Γιατί γλυκαίνονται με αυτό το πράγμα. Πρέπει. Γιατί η μελωδική άσκηση πρέπει. Είναι ναι. Βαρετή. Είναι γίνεται βαρετή. Ανιαρό. Και μάλιστα πολύ, εγώ είμαι και εναντίον, βέβαια η παραλλαγή είναι βασική. Ναι, ναι. Αλλά και αυτή θέλει ένα μέτρο. Σωστά. Δηλαδή, ήξερα ένα δάσκαλο, ας πούμε, που σε έλεγε 50 φορές να πεις παραλλαγή και ένα μία μέλος. Μία μέλος, ναι, ναι, ναι. Όντως. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Θέλω να μου πεις κάτι. Σε έχω ακούσει στο ίντερνετ. Ναι. Ερμηνεύεις εκπληκτικά ένα πανέμορφο είδος τραγουδιού, τα ελαφρολαϊκά. Τραγούδια παλαιών ερμηνευτών με εκπληκτικούς και νοηματικούς στίχους. Δηλαδή έχουν νόημα αυτοί οι στίχοι. Δηλαδή δεν είναι όπως τα νέα τα τραγούδια. Δεν μιλάω για αυτά τα ραπ τώρα και αυτά. Καλά, αυτά είναι. Ναι, μιλάω για το τραγούδι το ελληνικό, το παλιό. Που... Το παλιό καλό τραγούδι. Το παλιό καλό τραγούδι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, καταρχήν, πώς ασχολήθηκες με αυτό το είδος του τραγουδιού και δεύτερον, εάν το τραγούδι αυτό που το ερμηνεύεις πολύ καλά σε έχει επηρεάσει την ψαλτική εσένα. Πώς τα ξεχωρίζεις? Όταν ξεκίνησα στην αρχή και έλεγα κάποια τραγούδια, θύμιζα ψάλτη. Θύμιζε ψάλτη. Ναι. Στο είπανε, στο είχαν τονίσει. Μου το είπανε. Ναι. Μου το είπανε, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ όταν πάω να τραγουδίσω τώρα, κάτι τώρα μου είναι ψέλη. Νομίζω ότι βρήκα τον τρόπο, το χωρίς να καταλάβω πώς και γιατί. Ναι. Ακούγοντας τέλος πάντων, τώρα παίρνω έτοιμες. Είναι θέμα ακουσμάτων δηλαδή. Αυτό είναι, δηλαδή άμα. Ναι, άμα τον ακούσει ένα τραγουδιστή, το λέει, νομίζω θα. Ναι. Θα το κολλήσεις. Άμα πάρεις δηλαδή και το ίδιο την ορχήστρα όπως κάνω εγώ τώρα που το διαχωρίζω τον τραγουδιστή και μένει μόνο η ορχήστρα. Και βάζω αυτό πώς το... γίνεται? Αυτό είναι κάτι σαν καραόκε? Είναι σαν καραόκε. Υπάρχει ένα site που το στέλνεις σε WAV ή σε MP3 και σε βγάζει δύο μπάρες. Σου ξεχωρίζει στην δηλαδή. Ναι, είναι τη μουσική και στην άλλη είναι ο τραγουδιστής. Άμα θες το ακούς και μαζί. Άμα θες τον βάζεις και σιγά σιγά να τον ακούσεις. Κατάλω. Γιατί είναι κάποια τραγούδια που δυσκολεύεσαι να μπεις μέσα. Είναι κάποια που σε βοηθάνε. Οπότε... να ξεκινήσεις να μπεις. Σωστό, αλλά είναι σωστό. Κάποια που είναι λίγο δύσκολα ναι. Να μπεις. Οπότε βοηθάει αυτό άμα τον βοηθάει, ακούσουμε. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να σε αυτό το σημείο να σου πω ότι πολλοί κόσμος μίλησε με καλά λόγια για σένα. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους, δεν έχω πολύ χρόνο. Θέλω όμως να βάλω ακόμη ένα τηλέφωνο, τον αγαπητό φίλο και πρωτοψάλτη, τον Δανίλη Καραμπάση, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για σένα. Δανίλη Καραμπάση, πάμε λίγο να τον ακούσουμε. Είμαστε χρόνια φίλοι και ψαυτικά αλλά και προσωπικά. Κατεβαίνει συχνά ευτυχώς στην πρωτεύουσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατέβει Αθήνα και να μην έρθει στο ναό να ψάλουμε, να βγούμε, να πιούμε τα κρασάκια μας, κάνοντας τι άλλο, ψαρτοκουβέντα. Κακώς δεν έχει αναλόγιο σήμερα που μιλάμε, είναι άξιος να αναλάβει αναλόγιο όποια ώρα και στιγμή. Εντάξει, μετά τον Άγιο Νικόλαο Θέρμης προτιμά να παρακολουθεί και να ψάλει σαν επισκέπτης. Είναι καλός και στην σύνθεση. Μετά την λειτουργία που έγραψε, έχει γράψει αρκετά δικά του, Αθηνά. Χερουβικά, κοινωνικά, δοξαστικά μεγάλων εορτών.
Τα μαθήματα που γράφει είναι κλασικότατα και σύμφωνα με την παράδοση. Τον ευχαριστώ που με τιμά με τη φιλία του, η οποία κρατά 15 χρόνια τώρα και βάλε. Τον αγαπώ και εγώ και η οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά να ακούει κανείς φίλους ψάλτες που σε εκτιμούν, που σε σέβονται από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο Καραμπάσης είναι στην Αθήνα, ο Δανιήλ. Και να μιλούν με τόσο εξαίσια λόγια. Το σημαντικότερο δε είναι ότι όταν ένα άτομο δέχεται θετική αναγνώριση από το περιβάλλον του και κυρίως από σημαντικούς άλλους ψάλτες, γιατί ο Δανιήλ Καραμπάσης είναι σημαντικός ψάλτης. Έτσι μίλησε για σένα, τον άκουσες. Είναι σημαντικός ο Δανιήλ. Είναι καταρχήν πολύ καλός φίλος. Οπότε έρχεσαι... Είναι φιλόξενος. Οπότε πας στην Αθήνα, όταν ήμουν στην Αθήνα πήγαινες πάντα στο ψαλτήριο. Δεν πήγαινες αλλού. Δεν μπορώ να πάω, δεν με αφήνει. Είναι φιλόξενος. Είναι πάρα πολύ καλός ψάλτης. Ξέρει πάρα πολύ μουσική. Του δίνεις κάτι και πρίμα βίστα κατευθείαν στο λέει. Ναι. Έχει ερμηνεύσει πάρα πολλά από αυτά που έχω. Σχεδόν όλα μου τα χερουβικά. Τα έχει ερμηνεύσει. Ναι, δηλαδή το πρώτο χερουβικό που έγραψα το δευτερόπρωτο του ήχου, το πρώτο πράγμα που έγραψα, ας πούμε, σοβαρό, ας το πούμε, και το ψάλλει ο Δανιήλ και μου το στέλνει κάποια μέρα. Έκλαψα. Αλήθεια. Το άκουσα. Και λέω, αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι η γραφή, είναι ο ερμηνευτής σε τελική ανάλυση. Μήπως πάτε εκεί πέρα, επειδή σας μαζεύει όλους εκεί μετά και κάνετε τσιμπούση εκεί, Δανιήλ. Ο καφές χρειάζεται μετά το την εκκλησία. Το ξέρω ότι γι' αυτό έρχονται όλοι οι ψάλτες δίπλα σου. Μετά την εκκλησία ο καφές είναι... Λοιπόν, είναι εξαίρετο παλικάρι και πολύ ωραίος ψάλτης. Πολύ καλός φίλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα καλά έχει πει για... Ωραία. Και τον αγαπώ. Γιώργο, κάποια στιγμή ήμουνα με τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο και ανέφερε το όνομά σου. Τι σχέση είχες εσύ με τον Λυκούργο? Τον Λυκούργο τον Αγγελόπουλο τον γνώρισα πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν σε ένα πανηγύρι στην Κηφισιά. Πήγαμε μαζί με τον Φώτη του Κετσετζή. Ναι. Και μετά ο ψάλτης μας πήγε κάπου σε ένα μαγαζί για φαγητό και συμπτωματικά στο τραπέζι έκατσα δίπλα στον Αγγελόπουλο. Και τότε ο Φώτης ο Κετσετζής του λέει, Λυκούργο, λέει, ο Γιώργος λέει, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ψάλτης. Και ψάλτης στην Αγία Θεοδώρα. Οπότε γυρνάει ο Αγγελόπουλος και μου λέει: ψέλνει την Αγία Θεοδώρα. Δεν έχουμε βάλει τίποτα στο ραδιόφωνο. Γράψε κάτι, λέει, και στείλε μου. Όλους. Έδινε βήμα σε όλους. Ναι, γνωριστήκαμε λοιπόν, μιλούσαμε, του στείλα πολλά. Κάθε φορά που γιόρταζε ο Άγιος Νικόλος, όταν ήμουνα στον Άγιο Νικόλο, πάντα έβαζε στην πανήγυρη του Αγίου Νικολάου, πάντα μιλούσαμε. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Mm. Τον έβρισκα όποτε κατέβαινα στην Αθήνα. Όταν δούλευα, θυμάμαι, και έπαιρνα κοντά στο 15 Αύγουστο την άδειά μου, στην Αγία Ειρήνη κάθε απόγευμα κάναμε την παράκτηση. Με περίμενε. Ναι. Ψέλναμε. Μια φορά κατέβηκα, ήταν το Αγίου Γεωργίου, δεν μπορούσε εκείνη, είχε κάποια υποχρέωση εκείνη η μέρα και έδωσε εντολή στους βοηθούς του, αφήστε τον Γιώργο να ψάλει. Επειδή γιορτάζει. Μάλιστα. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μέσα στην καρδιά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει η χοροδία που έκανε. Η Ελβίχ. Η Ελβίχ. Ναι. Μ' αρέσει η φωνή του. Κάποιοι λένε ότι δεν είχε τόσο καλή φωνή. Ναι. Για μένα είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Ναι. Μ' άρεσε η φωνή του. Ήταν έτσι καταληκτική, ήσυχη φωνή. Ήσυχος, ναι, χωρίς υπερβολές. Η χοροδία του δεμένη, ωραία, ναι. Χωρίς ένα λάθος. Ναι, 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 ναι. Ήταν δάσκαλος. Ναι. Και κάτι άλλο, υπομονητικός στο να μάθει το. Θα σου πω ένα περιστατικό. Πάω στην Αγία Ειρήνη, απόγευμα για τον Εσπερινό, και μπαίνοντας μέσα, βλέπω να κάθεται με ένα παλικάρι δίπλα να του μαθαίνει μουσική. Ψέλανε εκεί με τον χρόνο και τα λοιπά. Αυτό το παλικάρι είχε ένα πρόβλημα. Την ώρα που γύριζε τη σελίδα, έχανε τον χρόνο του. Ναι. Αν σου πω εγώ ότι του έβαλε 50 φορές να του κάνει αυτό ο Αγγελόπουλος, έβαλε 100. Και λέω, δες την υπομονή. Ναι. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και ετοιμάζεται να βγει και ένα βιβλίο τώρα του Στέφανου του Σολδάτου, το λέω, πρώτο ψάλτης από την Αθήνα, και έτσι και αναλύει την καλοσύνη του, την ευεργεσία που έκανε σε πολλούς ψάλτες. Λοιπόν, και σε πολλούς ακόμα τους ευεργετούσε πληρώνοντάς τους τις υποτροφίες για να μάθουν μουσική. Και έχω και εγώ προσωπικό παράδειγμα. Μου έκανε μουσική
Και δεν ήθελε να πληρωθεί. Εγώ θα πω και το άλλο. Ότι κάποιοι που τον πολέμησαν και αυτός ακόμα τους ανέδειξε μέσα από τις εκπομπές του. Ο Θεός να τον αραπάψει. Αγία ήταν, ψυχή. Ήταν μεγάλος δάσκαλος. Μεγάλος. Όπως κι άλλοι ήταν δάσκαλοι εδώ Θεσσαλονικής που προσφέρανε στη μουσική μας, στην ψαλτική τέχνη. Όλοι. Ο καθένας ναι. από το πόστο του. Γιώργο, δυστυχώς μας περιορίζει ο χρόνος. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα ήθελα εγώ σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω πάλι που ήρθες, ανταποκρίθηκες στο κάλεσμά μου και ήρθες σήμερα εδώ με τόσο άσχημο καιρό για να κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα πάνω στην ψαλτική και στην πορεία σου για να επωφεληθούν σε τελική ανάλυση οι νέοι να ξεκινήσουν βυζαντινή μουσική, να μάθουν, να ψέλνουν. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ γιατί παρακολουθώ τις εκπομπές σου, είναι πάρα πολύ ωραίες. Παρουσιάζεις το έργο μας, το έργο όλων των Ιεροψαλτών. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εύχομαι όλα καλά. Εύχομαι στην καινούργια σου τη θέση. Ευχαριστώ στην πολύ. Στην εκκλησία που είναι υπέροχη εκκλησία. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλό Πάσχα, Άγιο Πάσχα. Εύχομαι να προσφέρεις με την καρδιά σου όπως το κάνεις πάντα και εσύ και τα παιδιά σου, τα οποία τα αγαπώ και είναι πολύ καλά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Και να προοδεύσουν. Να έχουν γερές βάσεις και πρέπει να καμαρώνεις για αυτά τα παιδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Σιαπερόπουλος, πρωτοψάλτης από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.